δίνετε. Καλή σας ημέρα. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι ο Δήμαρχος Φυλής. Και για τους ξένους παρευρισκομένους, τους προσκεκλημένους μας, να σας γνωρίσω ότι η Φυλή είναι ο μοναδικός σχητά, η μοναδική χωματερή της Αττικής, που εδώ και 50 χρόνια δέχεται όλα τα σκουπίδια του λεκανοπεδίου και τα τελευταία χρόνια όλα τα σκουπίδια του λεκανοπεδίου και όχι μόνο. Μιλάμε για 2 εκατομμύρια τόνους το χρόνο σκουπίδια, που σημαίνει 6 με 6.500 τόνους την ημέρα. Ως Δήμος Φυλής έχουμε ξεκινήσει, έχουμε εναρμονιστεί με την περιφέρεια για μείωση του όγκου απορριμμάτων, αλλά στόχος μας και σκοπός μας είναι αυτός ο χώρος της χωματερής να ξεκινήσουμε άμεσα την ανάπλαση του χώρου, την απορρίπανση της περιοχής, γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε, αγαπητοί και αγαπητοί συνάδελφοι, για το θέμα των απορριμμάτων, για το θέμα των χωματερών και να μην μιλάμε το τι θα γίνει ο χώρος που για 50 χρόνια θα γόταν όλο το σκουπίδι της Αττικής. Είναι 6.000 στρέμματα, τα οποία είναι σήμερα κρανίου τόπος. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπλαση, φυτεύοντας μερικά δέντρα σε ένα κύτταρο και δεν μπορούμε να λέμε ότι αλλάζουμε την περιοχή με το να φύγει η χωματερή από εκεί. Φυσικά και θέλουμε να φύγει η χωματερή. Έχουμε δώσει λύση στο πρόβλημα της Αττικής, αλλά πρέπει σήμερα η πολιτεία και η περιφέρεια, σε συνδυασμό πάντα με τη συμμετοχή του Δήμου, να δώσει λύση στην ανάπλαση της περιοχής. Άκουσα με πολύ προσοχή τον αντιδήμαρχο του Τελ Αβίβ και πρόεδρο του αντίστοιχου νέου φορέα απορριμμάτων, τον κύριο Ντόρος, αν θυμάμαι καλά, που μίλησε και είδα στο ίντερνετ για την ανάπλαση της χωματερής στην περιοχή Χειρία του Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ. Έτσι πρέπει να ξεκινήσουμε. Πρέπει άμεσα να ξεκινήσει ένα συνέδριο το οποίο θα μιλάει για την αποκατάσταση της περιοχής των Ανολιωσίων. Της περιοχής που για 50 χρόνια, επαναλαμβάνω, δέχτηκε όλο τον όγκο των απορριμμάτων, της περιοχής που πλήρωσε με την υγεία των κατοίκων τα απορρίμματα αυτά, της περιοχής που περιβαλλοντολογικά και κοινωνικά έπεσε σε πολύ χαμηλό όριο. Και πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα ένα συνέδριο και να ξεκινήσει άμεσα η αποκατάσταση του χώρου της περιοχής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι και είμαι σίγουρος ότι πολύ γρήγορα η περιφέρεια θα ξεκινήσει το συνέδριο αυτό με ομάδες εργασίας, με το Δήμο πάντα συμμέτοχο, για να δώσουμε μια άλλη πνοή στην περιοχή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σήμερα.